Γεια σας. Είμαι ο Πάνος και σήμερα είμαι στο σπίτι του Κώστα. Γεια σου Κώστα. Γεια σας Πάνο. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Καλώς ήρθες σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Δεύτερο επεισόδιο Meet and Greet. Αυτή τη σειρά που συναντάμε φίλους του καναλιού και φίλους των επιτραπέζων και συζητάμε μαζί έτσι, για διάφορα θέματα περί ανέμου και υδάτων. Δεν έχω όπως πάντα προετοιμάσει τίποτα, καμία ερώτηση, τίποτα. Ναι, και εγώ καμία απάντηση. Τέλεια. Οπότε. Άρα ας ξεκινήσουμε με σένα. Αυθόρμητα τελείωσε. Πώς ξεκίνησες να παίζεις. Και πότε. Λοιπόν, η ενασχόληση με τα επιτραπέζια σε αυτό το επίπεδο είναι σχεδόν πρόσφατη. Πρόσφατη. Από όμως πιο μικρή ηλικία ασχολιόμουν με επιτραπέζια, πιο απλή μορφή. Κάτι πετρελοπηγές, ποιος θα θυμάται. Πετρελοπηγή, φίλε, αυτή πρέπει να ήταν το 70, δεν το θυμάμαι. Μονόπολη, όλοι περάσαμε από αυτό. Μονόπολη, έχω παίξει. Περάσαμε όλοι από αυτό το. Καλή ήταν, για τότε ήταν καλή μόνο. Για να μας βάλει στα παιχνίδια, καλή ήταν, εντάξει. Και μετά φοιτητής, που άρχισαμε λίγο να ασχολούμαστε περισσότερο με επιτραπέζιο, παίζοντας ρίσκ. Ρίσκ, εγώ έπαιζα πολύ ρίσκ σε αυτή. Εντάξει, επική τσακωμή. Έχει καμιά καλή ιστορία. Έχω μια ιστορία, βέβαια. Δηλαδή, ένα φεγγάρι πλέον όταν τα φοιτητικά μας χρόνια και τα λεφτά μας δεν βγαίνανε. Το γυρνάγαμε σε επιτραπέζιο. Οπότε έχουμε συνεχθεί να παίξουμε και υπήρχαν συμφωνίες του τύπου ότι θα κινηθώ προς Γερμανία, αλλά εσύ μην κινηθείς αυτό. Και ξαφνικά όλα αυτά ανατρέπονται με μία κίνηση. Και γιατί πήγες εκεί αφού είχαμε πει ότι δεν θα μπούμε, και γιατί έτσι, γιατί μα δεν είπαμε ότι θα την πέσουμε στον πάνω. Κλασικά. Εντάξει. Και δεν μιλάγαμε μετά για δύο-τρεις μέρες. Αλλά... Εγώ είχα παρτίδα που έπαιζα στο διαχρονικό στα Γιάννα, κλασική καφετέρια με επιτραπέζια, στην οποία νευρίασε τόσο πολύ ο Νίκος, που είπε παίρνω τα σταριωτάκια μου και φεύγω, και έκανε ένα έτσι και το διέλυσε το απλό. Δεν μπορούσα να το έκανα να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι. Ναι, όχι, εντάξει. Στο ρίσκο όλα αυτά, αγαπημένο. Τώρα, στο μεταξύ, το ρίσκ, το έχω μέσα το κουτί. Άμα το ξέρω, δεν το γράφει. Είναι Ελ Γκρέκο. Ναι, και εγώ αυτό έχω, ναι. Και πάνω γράφει παιχνίδια που φέρουν πιο κοντά την οικογένεια. Όπως το τυφλό μας. Οπότε ναι. Όπως η Ρώσκη ρουλέ. Παρ' όλα αυτά όμως οι τότε φιλίες δεν διαταράσσονται από τέτοια πράγματα. Εκείνη τη στιγμή ήταν οι αναταράχες. Μετά πέρασε μια περίοδο στη ζωή μας όπου δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τραπέζια και επανήλθα στο χόμπι τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Έτσι, δεν έχει πάρα πολύ. Ναι, 3. Πρόσφατα. Ναι. Εκεί, δηλαδή, λίγο πριν την καραντίνα. Άρα 4 χρόνια. Αν είναι πριν την καραντίνα, 4. Είναι και λίγο γλυκές, ξεχνάω. 24. Λοιπόν, τώρα 24. Τώρα πήγε το 24. Είναι ακόμα. Στο 24, είναι νωρίς. Είναι μικρό. Μόνο 15 Μαρτίου. Έξω καιρό δεν μα θυμίζει κάτι τέτοιο. Οπότε στην καραντίνα ξεκίνησα λίγο να ασχολούμαι. Με έπιασε μια φρενίτιδα όπως μάλλον όλους τους. Να αγοράζω ή να παίζεις. Να αγοράζω με σκοπό να παίζω. Βέβαια αυτό ποτέ δεν. Ναι, βλέπω τη συλλογή. Ποτέ αυτό δεν συνδυάστηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή. Οπότε όλα ερχόντουσαν με αποτέλεσμα πολλά να μένουν πίσω. Εντάξει, δεν είσαι μόνος αυτό. Έχουμε ένα ευχαριστώ. Σύλλογο ανώνυμων επιτραπεζιούχων. Να γραφτώ. Πού δηλώνουμε. Στην αίτηση, ναι. Πού. Η ροή που κάνουμε. Να τρέξω. Άρα έκανες ένα τόσο μεγάλο διάλειμμα. Έκανα διάλειμμα αρκετά μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Και από RPG. Τα βάζεις μαζί αυτά. Όχι. RPG παίζαν πολλοί φοιτητές. Όπως περισσότερο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μάλλον όταν είπα πριν για επιτραπέζια. Κυρίως RPG. Κυρίως RPG και το επιτραπέζιο ήταν ας πούμε αυτό σαν filler. Σαν να ερεμήσει το μυαλό μας από αυτό. Ας παίξουμε και ένα ρίσκ. Να εκτονωθούμε. Σωστό. Δεν σταματήσαμε ποτέ το RPG. Δηλαδή, ίσως ελαττώσαμε λίγο την ένταση. Τώρα μιλάς πολύ σωστά. Εντάξει, δεν σταματήσαμε ποτέ. Ελαττώσαμε την ένταση γιατί ο καθένας είχε τις υποχρεώσεις του. Λογικό. Αλλάξαν οι οικογένειές μας, αλλάξαν οι δομές, αλλάξαν οι χρόνοι, αλλάξαν οι υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε RPG. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχει ομάδα. Παίζετε οποία... ακόμα δεύτερη έκδοση AD&D. Δεύτερη. Εμείς είμαστε δεύτερη. Second edition. Αυτά κάτι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη δεν τα. Εντάξει, έπαιξε και από αυτά, αλλά η δεύτερη είναι πάντα στην καρδιά. Δεύτερη. Έχω και κάτι βιβλία μέσα και τα ζάρια μου. Δεν μου τα έχει δείξει ποτέ τα βιβλία. Ναι. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Κρατήσουμε κάτι για την επόμενη. Με μεγάλη χαρά. Και τώρα με τα επιτραπέζια. Παρέα έχει. Παρέα. Γιατί ξέρω ότι έχετε ένα φοβερό γκρουπάκι που μαζεύεστε στην Καλυθέα. Λοιπόν. Για πε μα. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα φίλων οι οποίοι προέκυψαν από αυτή την ενασχόλησή μας και τη λόξα που έχουμε. Είναι η GMG,
Greek Meeple Gang. Α, ναι, σωστά. Έτσι, την έχουμε. Φτιάξει κάτι μπλουζάκι. Έχουμε φτιάξει κάτι μπλουζάκι έτσι για να. Μιλάμε για πολύ λόξα. Ένα τιμητικό μπλουζάκι δεν μου έκανα δώρο. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ξέραμε τις διαστάσεις γι' αυτό. Τις πολύ μεγάλες. Τώρα που έχω μια οπτική έτσι πλέον, όχι πίσω από το φαγό, αλλά σε live. Από κοντά. Ξέρω. Αν και δεν είπα, έτσι υπονοείς, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Όχι. Να πω στον κόσμο ότι δεν είναι πρώτη φορά. Αρκετές φορές. Σκέψου ότι μένουμε 700 χιλιόμετρα μακριά. Και έχουμε βρεθεί τουλάχιστον δύο. Τρεις ή τέσσερις φορές. Γι' αυτό παντρεύει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παρέα που ευτυχώς έχουμε. Πάνω κάτι χρόνο μας ταιριάζουνε και μπορούμε και συναντιόμαστε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Καλό. Μία καθημερινή και ένα Σαββατοκύριακο. Καλό. Δύο φορές την εβδομάδα είναι πολύ καλό. Η συλλογή του καθενός μας είναι πολύ μεγάλη, οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Άρα φέρνει ο καθένας την παιχνίδι πρώτη. Ναι, το συγκεκριμένο κατάστημα που πάμε έχει, μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω μια δικιά μου συλλογή εδώ στο κατάστημα, αλλά εσείς μπορείτε να φέρετε τα δικά σας. Χωρίς χρέωση, κάτι φαντάζομαι. Υπήρχε μια χρέωση στην αρχή, αλλά λόγω της σταθερότητας και του μόνιμου πλέον σαν στιγμή που ναι, είναι. Ο κατασμετάκης πλέον δεν μας βλέπει ως σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο, και μόνο τότε δεν μας. Θα παίρνει αλλιώς, λογικά θα τρώτε και όλα τα αυτοί. Όχι μόνο, τρώμε, πίνουμε. Κλείνουμε 4-5 ώρες στο μαγαζί. Έχουμε πάει στο άνοιγμα, έχουμε μαζέψει καρέκλες με τα κορίτσια εκεί. Οπότε, ναι, αισθάνομαι τυχερός γιατί υπάρχει δυνατότητα και χρόνος και συναντιόμαστε και παίζουμε. Εκτός από αυτή την παρέα παίζεις και με άλλους. Εντάξει, τώρα εγώ έρχομαι μια φορά το χρόνο, δεν λέω εντάξει. Καμένα. Παίζω και με άλλους, δηλαδή υπάρχουν φίλοι εδώ στην περιοχή όπου θα πέσουν κάνα δύο τηλέφωνα και ενδεχομένως να... Αρέσει αυτό, ωραία. Δεν έχω παράπονο. Καλό. Αγαπημένο παιχνίδι. Αγαπημένο παιχνίδι του από αυτήν είναι μια που δεν πρέπει να μου την κάνει. Εντάξει, παιχνίδι που δεν συμπαθεί. Παιχνίδι που δεν συμπαθώ. Ούτε αυτή είναι. Αυτό που να. Γιατί μπορώ πολύ εύκολα να το πω. Είναι το Oath. Α, σε έκαψε, θυμάμαι, είχα διαβάσει. Ναι, δηλαδή κοίταγα το ταμπλό και δεν ήξερα. Ένα έχει παίξει. Ένα έχω παίξει. Σοκαρίστηκα. Αισθάνθηκα ότι δεν καταλάβαινα τι έπρεπε να κάνω. Το επόμενο το οποίο έτσι. Παίζεις root δηλαδή. Root θα σου πω. Θα σου πω. Ήταν το επόμενο. Αρκετά παρόμοιο. Αυτό ήταν το επόμενο. Θα σου πω. Το root. Mm. Το έχω παίξει τρεις φορές. Mm. Δεν αισθάνθηκα τόσο χαμένος, αλλά αισθάνθηκα πάλι ότι κάτι δεν κάνω καλά. Αισθάνθηκα ο άνθρωπος που είναι στη γωνία και τον βαράνε όλοι. Είναι παιχνίδια που έχουν μια διαφορετική λογική από τα συγκεκριμένα. Εντάξει. Ο φίλος ο Θάνος, που είναι λάτρης του root, την παρέα που συζητάγαμε πριν. Το λατρεύει, ας πούμε, το θεωρεί, ας πούμε, ότι αν έδινε όλη τη συλλογή θα κρατούσε το root. Αυτό θα το κρατούσε ή το off, ή και τα δύο. Αυτό τα δύο θα τα κρατούσε, έτσι έχω καταλάβει. Δεν έχω παίξει off, μόνο το έχω. Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά εγώ δεν θα έρθω. Εντάξει. Θα έρθω να βγει την πάρει. Τι σ' αρέσει όμως, άντε πες, μ' αρέσει το καλύτερο, πες κάτι, τι πως αρέσει. Τα παιχνίδια μου αρέσουν, ναι, Euro κατά κύριο λόγο. Τι να κάνω. Euro. Εντάξει. Παιδιά, Euro, να τον διαγράψω στο φίλο. Euro. Εντάξει. Όχι, έχω και κάποια τα οποία είναι αμέτρητα, ας πούμε, που άλλα σκηνικά την άλλα τον δίνει. Έχει τέτοια. Έχω και τέτοια. Παίζω και hit. Παίζω και hit, το οποίο κατά άλλου δεν είναι. Δεν είναι Euro. Δεν είναι παιχνίδι αξιόλογο. Εγώ. Καλά, εντάξει. Εγώ, για να πω γι' αυτό, θεωρώ ότι οποιοδήποτε παιχνίδι σε κάνει να περνά καλά και το διασκεδάζει. Έχει, ρε παιδί μου, μια θέση στη συλλογή σου, αν παίρνεις καλά. Έχει, σαφέστατα. Και αυτός που το έφτιαξε, ο άνθρωπος επένδυσε φαιά ουσία, επένδυσε χρήμα, χρόνο. Και τόσο... μπορεί για κάποιους να είναι καλό, μπορεί για κάποιους να είναι καλό, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και τόσα παιχνίδια. Ακριβώς, γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια συλλογή. Βέβαια, μπορεί οι μηχανισμοί να επαναλαμβάνονται. Γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση. Τα γύρω επαναλαμβάνονται αρκετά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Αυτό που αλλάζει ίσως είναι το θέμα, ίσως. Έχουν θέματα γύρω. Ωραίο βίντεο, ωραίες φίλες για βίντεο. Έχουν θέματα γύρω. Ναι, δεν έχουν. Έχουν λίγο, κάποια. Ναι, εκεί είναι μάλλον η διαφορά του. Μετά παίζεις. Κάποια σου βγάζουν πολύ, κάποια σου το βγάζουν καθόλου, κάποια λίγο. Ναι, μετά παίζει Paradise of the West Kingdom και είτε λέγονται Paradise, είτε λέγονται ποδοσφαιριστές, είτε λέγονται σκουπίδια, το ίδιο θα ήταν. Σκουπίδια, τόσο. Σκουπίδια που κάνουν κάτι, όχι δεν σκουπίδι το παιχνίδι. Έπαιξε, ας πούμε, το Architects. Το Architects. Σ' άρεσε. Ενθουσιάστηκα. Έχει θέμα το Architects of the West Kingdom. Ενθουσιάστηκα.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ίσως γι' αυτό μπορεί επειδή είμαι και νέος παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το που πολλοί φίλοι λένε. Δεν μου βγάζει το θέμα. Παρόν. Να, δεν μου βγάζει το θέμα. Εγώ μπορεί να μην το βγάλω ποτέ. Δηλαδή ποτέ μπορεί να με αισθανθώ κάπου μπορεί να γραδίσει απ' έξω. Γκρέτ Βέστερ Τρέιλ. Αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή πες Γκρέτ Βέστερ Τρέιλ και δεν αισθάνεσαι γελαδάρης. Όχι. Όχι. Περνάω καλά όμως. Το διασκεδάζω. Μπαίνω στην αγωνία ίσως του να φτιάξω τις κάρτες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να πετύχω το μέγιστο αποτέλεσμα. Εντάξει, έτσι είναι τα γύρω, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Οι μηχανισμοί είναι τα γύρω. Ναι. Δεν το έχω παίξει πάντως, δεν έχω άποψη για τον Great Western Trail, δεν το ξέρω καθόλου. Είναι και η συλλογή, θα παίξω. Δεν το είδα παρακολουθώ, αλλά είναι και αν το λες εσύ θα είναι. Εντάξει, δηλαδή έχουμε ας πούμε το Cry Havoc. Το Cry Havoc δεν είναι γύρω. Όχι. Το οποίο είναι, όχι αυτό δεν θέλω, δεν το βάζω την κατηγορία, γιατί μου λες ότι δεν έχεις. Έχω λοιπόν το Cry Havoc, καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Παίζεις ξύλο με τον άλλο, μπαίνεις, βγαίνεις στις περιοχές του, κάνεις λίγο τις επιθέσεις να φτιάξεις το χέρι σου. Δεν μου βγάλει θέμα. Δεν στάθηκε εξωγήινο στον εξωγήινο πλανήτη. Παρ' όλα αυτά όμως την αγωνία του, πώς θα. Σωστό και αυτό. Πώς θα... Δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα εκτός από τα Euro βγάζουν το θέμα τους. Ναι. Είναι και πόσο καλό το παιχνίδι. Υπάρχουν και Euro που βγάζουν το θέμα τους. Σωστά, σωστά. Ας πούμε πριν παίξαμε Robinson Crusoe. Το παιχνίδι είναι ένα Euro παιχνίδι. Ναι. Worker placement, resource management, το οποίο όμως βγάζει το θέμα. Παρεμπιπτόντως δεν καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε. Εγώ αισθάνομαι σαν νικητής. Όταν πεθαίναμε όλοι μαζί στον ίδιο γύρο. Τουλάχιστον ναι. Πεθαίναμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί φτάσαμε, όλοι μαζί φύγαμε από αυτό το μάτι ο κόσμο. Άρα, αφού σου αρέσουν πολύ τα γύρω, λογικά δεν θα βλέπεις και πολλά βίντεο, σωστά. Γιατί δεν έχω πολλά γύρω στο κανάλι. Μα οπότε... το κανάλι σου δεν το βλέπω μόνο για τα παιδιά. Το βλέπω και για εσένα τον ίδιο καλό. Εντάξει, θα το κόψω το μοντάζ. Θα το πει όχι με το παιδιά. Λοιπόν, τι δεν σ' αρέσει να νομίζεις από κάτω. Στο κανάλι δεν μ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει, ναι. Αλήθεια μου, νομίζεις να βελτιώνομαι. Να σου πω, προσπαθώ να βρω κάτι, όχι ότι θα σου πω ότι θα κάνεις όλα τέλεια, αλλά είναι δεν είναι κάτι το οποίο έτσι να πω ότι είναι αρνητικό και με αποτρέπει στο να δω το κανάλι. Τι είναι εγώ, ξέρεις θα κάνω, θα κρατήσω την ερώτηση, να το σκεφτώ λίγο και να σου απαντήσω κρατός για να μείνει. Και το βίντεο και το βίντεο θα μείνει. Δεν ξέρω γιατί το μοντάζ εδώ μπορεί να. Μπορεί να κόβει τίποτα. Δεν κόβει τίποτα. Εντάξει. Όχι, αφού μιλάμε τώρα, δεν κόβω. Δεν κόβουμε. Ωραία. Οκ. Περίπτωση που θα σου λέγανε να τα βρεθούμε για επιτραπέζο και θα έλεγε όχι, αν δεν συμπαθεί κάποιον, α πούμε. Ή αν σου λέγανε το παιχνίδι και έλεγε ρε φίλε. Όχι, μόνο πιο πολύ για το παιχνίδι μάλλον δεν θα συμμετείχα κάπου. Όχι για την παρέα, γιατί γενικότερα και είμαι άνθρωπο που δεν κρίνω. Μάλλον. Δεν έχω αντιπάθειες μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν μου έχει τύχει να βρεθώ σε ένα τραπέζι και να πω πάνω σου. Τι ξυνούρα στο παιδί. Δεν έχουν παίξει πολύ γι' αυτό. Ίσως δεν έχουμε παίξει ρίσκ. Ρίσκ θα σκοτωθούμε. Το λέω από τώρα. Εμείς μας σκοτωθούν και στη Μονόπολη, ας πούμε, πιστεύω. Στη Μονόπολη δύσκολο γιατί είμαι πάρα πολύ καλός στο ζάρι. Να βλέπεις. Βλέπεις τα τι γίνεται. Δηλαδή είμαι πολύ καλός. Κάτσε ρε φίλε, έχεις παίξει με εμένα. Με την επόμενη φορά Great Western Trail. Θεωρώ λοιπόν ότι αν κάπου απέριπτα μία συμμετοχή κάπου θα ήταν μόνο και μόνο για το παιχνίδι. Αν και σου έχω πει, μάλλον αυτό θέλω να πω τώρα, ότι συνήθως το να περάσουμε καλά δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι παρέα. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά δύο δουλεύουν συνδυαστικά. Ένα χάλια παιχνίδι, μια καλή παρέα. Θα περάσει καλά. Θα περάσει καλά. Μια ωραία βραδιά. Μπράβο. Ναι. Στη χειρότερη θα πιω δύο μπύρες, θα πω ένα καλαμπούρι. Μια χάλια παρέα με ένα καλό παιχνίδι και εκεί μπορεί να. Παίξουμε. Αυτά. Γεια σας κόσμο. Γεια σας. Τι γίνεται. Επισκέψεις. Θες να πεις ένα γεια στο βίντεο που γυρίζουμε. Θες να πεις ένα γεια. Γεια στην κάμερα. Μην πεις τόσο μπροστά. Μην πεις τόσο... Θα κάνουμε ένα κενό εδώ. Αυτό θα το κόψω, εντάξει. Αυτό εντάξει. Αυτό μπορείς να το κόψεις. Γιατί... Λοιπόν, οπότε αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ένα καλό παιχνίδι με μια χάλια παρέα. Χάλια το πάλι το σοβαρό εισαγωγικό. Ναι, κατάλαβα. Συνήθως όμως είναι το ανάποδο. Δηλαδή ένα κακό παιχνίδι, μια καλή παρέα θα ρολάρει ωραία βαριά. Δεν θα γίνει κάτι άσχημο. Okay. Δεν έχουμε τίποτε σε τέτοια θέση. Στην αλήθεια. Δηλαδή με το OFF, για να μην κάνω κατάξυση και του χρόνου. Με το OFF, α πούμε, το οποίο για μένα πέρασα σαν παιχνίδι, πέρασα χάλια. Δηλαδή, ναι, καθόμουν σε ένα ταμπλό και τα χάλια έτσι, όταν ήσασταν και λέω πω ήρθε αυτό να κάνω. Καμώ το από ένα κινητό, παρόλα αυτά πέρασα καλά. Ναι, διασκέδασα, ήταν ωραία παρέα. Okay. Και με σένα περνάω καλά. Ευχαριστώ. Μπορεί να μην κερδίζω, αλλά περνάω. Τώρα κέρδισες όμως. Και αυτό κέρδισες. Σου έκανα δώρο την νίκη ο Σπύρος πάλι.
Εντάξει, το χειρίστηκα και εγώ έξω. Έλα ρε τώρα, τώρα τη φορά στην νίκη για πλάκα εδώ πέρα. Τέλο πάντων, πού το συζητήσουμε αυτό. Η πληροφορία ήταν στο τραπέζι ανοιχτή πάντω. Δεν κρύψαμε τίποτα. Τι παίξαμε τώρα, πώς λέγεται. Παίξαμε. La Cour de Miracle. Δεν μπορώ να πω στα γαλλικά κάτι γιατί ήσουν εξαιρετικό στην προφορά. Σε παρακαλώ. Οπότε. Ναι, ναι. Έχω κάνει χρόνια. Πριν 10 μέρες. Δεν είπε και η γυναίκα μου να το επιβεβαιώσει. Παιδιά, το παιχνίδι αυτό λέει ότι πρώτος παίκτης γίνεται αυτός που τελευταίος επισκέφθηκε την Παναγία των Παρισίων. Οπότε παίρνει ο Κώστας το τόκι του πρώτου παίκτη, λέει εσύ αυτό γράφει εδώ. Μου λέει πριν 10 μέρες πήγαμε. Και ήταν η γυναίκα στον καναπέ, λέει Πάτρα, πήγαμε στο Παρίσι, δεν πήγαμε. Λέει τύπου στο Παρίσι. Α, ναι, ναι, πήγαμε. Οπότε δικαιωματικά είσαι ο πρώτος παίκτης. Με δικαιωματικά το επιβεβαίωσε και άνθρωπος εκτός του παιχνιδιού. Έχεις αγαπημένο σχεδιαστή ή δεν ασχολείσαι με το ποιο σχεδιάζει τα παιχνίδια. Από τη λίγη εμπειρία που έχω, μου αρέσει πολύ ο Μάρτιν Γουάλας και τα παιχνίδια που φτιάχνει. Μου αρέσει πολύ. Και... Μάρτιν Γουάλας να πω ότι δεν σχεδιάζει μόνο γύρω όπως νομίζουν όλοι. Έχει σχεδιάσει το Roombound, ας πούμε, που είναι ένα κλασικό adventure παιχνίδι του Fantasy Flight Games και πολλά χρόνια. Οπότε... Επίσης, ας πούμε, τώρα έκανα δύο τελευταίες αγορές, θα το πω έτσι στο αυτό. Πες, ναι. Πήρα δύο παιχνίδια του Μάρτιν Γουάλας. Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια που έχουν τρενάκια. Μ' αρέσει το θεματικό λέει του τρένου. Πήρα το Ride the Rails. Βασίζεται. Μάλλον δεν είναι. Μάλλον πήρες το Railways of the World. Αυτό πήρα. Που βασίζεται. Αυτό πήρα. Railways of the World. Γιατί δεν το πες εσύ. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Αυτό έχει ένα ταμπλό. Το οποίο είναι 1-10 με 50. Το θυμάμαι. Είναι τεράστιο. Δεν χωράει. Όχι, χωράει, ίσα ίσα. Νομίζω ότι καλά θα είμαστε. Ο κάθε παίκτη δεν έχει ταμπλό. Είναι καθαρά οικονομικό. Διαχείρισε χρήμα. Το ξέρω πολύ καλά. Σου λέω. Ξεκινά. Θέλω να το πάρω. Απλώ δεν το βρίσκω. Ξεκινά. Σε καλή κατάσταση, α πούμε. Θαυμαστικό, πάλι ένα θαυμαστικό. Εδώ στο μοντέλο. Ένα. Θα μα που αγοράσω. Φρικά να. Το Red Dead Rails, όχι, δεν είναι του Μάρτιν Γουάλλα. Έχω την αμυδρά εντύπωση. Εντάξει, πήρα αυτά τα δύο γιατί είναι τα τριμμάτια. Το τρενάκι σαν θέμα. Αν μας αρέσει το τρενάκι σαν θέμα, την επόμενη φορά να φέρω το 1862. Θέλω να πω και σε αυτό το. Τα 1866 θέλω να πω σε αυτό το. Ναι. Κάποια στιγμή, βέβαια. Να καταλάβεις. Θέλει κουβέντα. Διάβασα τους κανόνες δύο φορές και δεν τους κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την. Δεν την έχω. Τη ροή του παιχνιδιού την έχω δηλαδή. Ναι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά πρέπει να είναι εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ. Βέβαια, κάποιο φίλο που έπαιξε πριν από 5-6 μέρες και βρεθήκαμε, μου είπε ότι ένα ψιλοκεφαλικό το πάθανε. Δεν νομίζω εσύ. Θέλει κάτι πράξη, κάτι κουβιδάκια, κάτι να θέσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει. Μαθηματικά δεν τα έχουμε. Ναι, τα έχουμε. Ναι. Απλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη 3 με 5 ώρες. Αθέλει. Αν είναι και ο Πέτρος που παίρνει πίσω κοινή συνέχεια 5 με 7 ώρες. Ο Πέτρος, ναι. Εδώ πραγματικά σε αυτό πόσες φορές πήρε πίσω την κίνηση, φίλε. 5-6. Ναι, δεν θα κάνω αυτό, αλλά όχι, δεν θα κάνω αυτό. Ναι, αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο εμένα. Να είναι κάτι το οποίο. Θα μου πεις. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, ναι. Ενώ εγώ πάνω με τα παιδιά παίρνουμε κινήσεις πίσω συνέχεια, δεν μας νοιάζει. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάνεις μια κίνηση. Και εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι βλέπω ότι σε αυτή την κίνηση αυτομάτως κάνω ένα συλλογισμό εκείνη τη στιγμή. Μόλις εσύ μου πεις, ξέρεις κάτι λάθος, δεν θα την πάρω πίσω γιατί δεν είναι αυτό. Όχι, λέω τώρα, γιατί μου το έκανα αυτό, πρέπει να κάτσω να ξανασκεφτώ. Οπότε όλο αυτό λίγο με. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά απ' την άλλη, α το παίξει όλο και ευχαριστηθεί. Από την άλλη, δηλαδή, 5 δευτερόλεπτα μετά, αλλά σε δεύτερο. Σωστό, ίσως η πρώτη αντίδραση είναι αυτή που είπα. Σε δεύτερη σκέψη. Και εγώ παλιά ήμουν έτσι. Σε δεύτερη σκέψη. Εντάξει, όχι, τόσο αυτός δεν είμαι. Για να πει, και εγώ το έχω κάνει. Εντάξει, όλοι έχουν πάρει κινήσεις πίσω. Εντάξει. Εντάξει. Είναι εντάξει. Και λίγο το συμφέρον της στιγμής. Αγαπημένη εταιρεία έχεις? Όχι. Όχι. Δεν έχω πει σε τέτοιες... Ναι, σε τέτοια... Γιατί βλέπω έχεις πολύ μεγάλη ποικιλία, εδώ από διάφορα. Δεν είναι ότι έχει μια κατεύθυνση. Εκτός του είναι όλα γιούρο, μόνο αυτό, εντάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί έχω και Dungeon Crawler. Εντάξει, ποιο. Μην πεις το Tiny Epic Dungeons. Έχω το Tiny Epic Dungeons, το έχω. Και το Stories. Θυμάσαι πριν που σου είπα κάτι για κάτι σπίρτα. Έχω. Εκεί είναι. Κάπου. Ναι, δεν νομίζω να έχεις άλλο. Εσύ μόνο αυτό, Tiny Epic Dungeons. Ας πούμε το... Το οποίο δεν μ' άρεσε καθόλου. Εντάξει. Καθόλου. Δύσκολο, ότι δεν σ' άρεσε τι ως παραγωγός. Δύσκολο δεν πειράζει, δύσκολο είναι όλα. Ναι, σωστό. Το δύσκολο μάλλον σ' αρέσουν και τα δύσκολα. Ούτε Tiny είναι, ούτε Epic. Tiny είναι. Dungeons είναι. Μόνο αυτό είναι.
Τα είναι ή δεν είναι. Τι είναι τα, ξέρει πόσο χώρο πιάνει στο τραπέζι, το συγκεκριμένο πιάνει πάρα πολύ. Έχει ένα πλέγμα, δεν θυμάσαι. Γι' αυτό υπάρχει epic, το δίπλα το epic. Ναι, αλλά δεν είναι epic όμως. Είναι χαζό. Τα είναι full. Θα συζητήσουμε άλλη φορά γιατί θα είναι epic. Όπως είπα, δεν έχω κάποιο script, οπότε έχει τίποτα άλλο να πούμε ή είμαστε εντάξει, λες. Θεωρώ ότι τα 5 λεπτά δημοσιότητα και πολύ παραπάνω που δικαιούται κάθε άνθρωπο σε αυτήν την πλανήτη τα πήρα. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω γιατί είναι εγώ πρόσκληση πολύ που με στο κανάλι. Σπίτι σου. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό για φίλους. Ευχαριστώ πολύ. Για φίλους που παίζουν, το ξέρουν οι δικοί μου άνθρωποι. Οπότε με να μ' άρεσε να κόσμο να παίζω. Ίσως κάποια άλλη φορά γυρίσουμε για κάποιο playthrough. Και να το ανεβάσουμε έτσι για με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Την επόμενη φορά που θα έρθω. Μακάρι. Και ελπίζω να είναι σύντομα. Δεν ξέρεις, βέβαια, μπορεί να είναι εγώ πάνω. Να βρω και εγώ σε αυτό το περίφημο δωμάτιο που βλέπουμε γύρω από το σπίτι. Παιχνιδά σπίτι. Αυτό. Όλο το σπίτι είναι. Όχι, ναι, παιχνιδά σπίτι. Τι ωραία, είναι ένα δύο σπίτι. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα κάνουμε. Έλα, Χαλκιδική. Χαλκιδική. Θα περάσουμε. Διαμονή. Θα μα δικιάσει εκεί. Θα σου βρω τι θε. Τα ακούσατε, δέσμευση. Θα το κόψω το μοντάζ. Είπαμε αυτό, ναι. Άμα είσαι καναλάρχης. Εδώ θα κάνουν άλλοι που έχουν τους καναλάρχες στο τσεπάκι. Αλλά ας μην πάμε εκεί τώρα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ως συνήθως γράψτε στα σχόλια αν συμπαθείτε τον Κώστα ή όχι. Ωραία, τα κλακά. Αν σας αρέσει αυτή η σειρά ενώ και αν κάποιος επιθυμεί να συμμετέχει, με χαρά θα διαβάσω τα σχόλια να δούμε πώς μπορούμε να βρεθούμε και να γυρίσουμε κάποιο βιντεάκι τέτοιο. Γιατί νομίζω έχει πλάκα να γνωρίζουμε τα άτομα του χόμπι, ναι. Διαφορετικά άτομα μεταξύ μας. Εντάξει, με αφορμή το κανάλι το κάνω, αλλά είναι άτομα του χόμπι ουσιαστικά. Όχι. Ναι. Είναι ωραίο αυτό γιατί και εγώ άνοιξα τον κύκλο μου λίγο και γνώρισα ανθρώπους που ίσως κάτω από άλλες συνθήκες δεν τους γνώριζα. Οπότε νομίζω όλοι, μόνο να κερδίσουμε όλοι. Σωστά. Και αν δεν σε αρέσει κάποιον, τον κάνεις παραπέρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχα τέτοιο περιστατικό μέχρι τώρα, αλλά ναι. Πάντα υπάρχει αυτή η επιλογή. Ναι. Δηλαδή. Κανείς δεν φορτώνεται σε κανένα. Σωστά. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ Κώστα μου. Να είσαι καλά. Και εσύ. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.